Δεν ενοχλούμε. Είναι φυσικό το στήθος. Οπότε δεν νιώθω αδιάφορα. Είναι φυσικό. Είναι φυσικό. Μπορεί να το ελέγξεις. Μεγάλη χαρά. Να το ελέγξεις. Πρώτα ελέγχουμε, μετά λέμε. Θα το πιάσεις. Μια κάτσε, μισό λεπτό. Για καθαρά τεχνικούς. Χωρίς καμία. Δηλαδή ουσιαστικά ένα δάσκαλος. Πού νομίζω ότι πρέπει να ακουμπήσω για να καταλάβω. Πάρ' το χέρι, καθοδήγησέ το. Δεν έχω δικαίωμα να εξαπατήσω το κοινό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ήταν διάθεση να αγγίξω. Θα λέγαμε να καθίσει, αλλά ήταν. Αλλά ήταν. Παρακαλώ, κάθισε. Εντάξει. Μην μιλάς. Έδωσες λάθος πληροφορία. Πήγε εκεί, αλλά το άφησες στα 5 εκατοστά και δεν ακούμπησε. Όχι, κόψαν την εικόνα εκείνη την ώρα. Εγώ, από τη στιγμή που δεν βλέπουμε, εσύ πού το ξέρεις, ήσουν εκεί στα γυρίσματα. Νιώθω ότι του το πιάσε. Το πιάσε. Δεν το είπαν. Δεν έκανα. Αφού της είπε ότι είπε κάτι την άλλη. Φαίνεται, το αληθινό φαίνεται ότι όταν η γυναίκα το έχει μεγάλο το στήθος και γελάει και κουνιέται πολύ απάνω σε κυματισμό. Εγώ τώρα όμως θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Βασιλική και να της πω αν δεν είναι εκπομπή, να κάτσει να τη δει. Και σύζυγό του εννοείς. Βέβαια. Παράδεκτο. Πάσε μας, ρε Τζέννη. Πάσε μας για παράδεκτο. Δημοσιογραφική έρευνα, διασταύρωση πληροφορίες. Δεν ακούγεσαι. Όπως είπε και ο Κλίντον, άμα δεν υπάρχει επαφή δεν μετράει. Ο Κακομοίρης ο Περίς που τον είχε πιέσει η Ελώρια. Να, γιατί βλέπει, γιατί όλοι λένε πάω στο Θέμο. Να, γιατί ο Θέμος της κουφτώνει. Α, μίλησα για τον Περί. Δεν ακούμπησε, να, ο άνθρωπος δεν